Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ και ευχόμαστε την άλλη μέρα να σε έχουμε πάλι Πρωθυπουργό. Είναι για το καλό της χώρας, για το καλό των παιδιών μας, για το καλό όλων μας. Καλωσορίζουμε πέμπτη φορά τον Πρωθυπουργό μας και Πρόεδρο, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, στην Ανατολική Αττική. Την 21η Μαΐου ψηφίζουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει. Σταθερά, τολμηρά μπροστά. Με τη Νέα Δημοκρατία, ισχυρή, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη Ελλάδα. Και νομίζω ότι αποδείξαμε και εδώ πέρα στη δικιά σας την περιοχή τη μεγάλη πρόοδο που έχουμε κάνει και στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Από τη λειτουργία του 112 μέχρι τον καλύτερο συντονισμό, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, μεταξύ της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Δήμων, έχουμε αποδείξει ότι πρώτα και πάνω απ' όλα βάζουμε την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την προστασία της ανθρώπινης περιουσίας. Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τροπολογία, προσέξτε, ακούστε το αυτό, με την οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χρηματοδοτήσει τον φράχτη του Εύρου. Να τα ακούσετε όλοι, να τα ακούσετε, δεν χρειάζονται αποδοκιμασίες. Χρειάζεται απλά κρίση και σωστή επιλογή για την επόμενη μέρα. Και σε όλους αυτούς, εντός και εκτός Ελλάδος, που μας είπαν η Ευρώπη δεν χρηματοδοτεί τέτοια έργα, τους απαντώ λέγοντάς τους δύο πράγματα. Πρώτον, ως αποτέλεσμα και της ελληνικής παρέμβασης, η Ευρώπη αλλάζει τη στάση της και αναγνωρίζει πια τη σημασία που αποδίδεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Όμως και σε όλους όσοι αγωνίζονται σήμερα, φορώντας το κομματικό τους καπέλο και τις κομματικές τους παροπίδες, να υπονομεύσουν το έργο αυτής της κυβέρνησης, τους απαντώ ξεκάθαρα. Με ή χωρίς ευρωπαϊκά λεφτά, ο φράχτης των Εύρω θα τελειώσει. Κρατήσαμε το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές. Και η Ελλάδα του 2023 είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από την Ελλάδα την οποία παραλάβαμε το 2019. Ποτέ δεν κρύφτηκα και πάντα είχα το θάρρος να αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογούσε όταν κάτι πήγαινε στραβά. Αναρωτιέμαι πώς οι προκατοχοί μου μπορούν να πούν το ίδιο. Θα κάνουμε λοιπόν τον απολογισμό μας, αλλά κυρίως θα μιλήσουμε για το μέλλον. Και θα ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα που οραματιζόμαστε, για τις μεγάλες παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα, στο κράτος, στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία, όπου πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλή δουλειά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στάθηκε όρθιο στην πανδημία, ανέδειξε όμως και χρόνιες παθογένειες. Και θα είμαστε τολμηροί και θα παρέμβουμε στην υγεία και θέλω να ξέρετε ότι το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα την επόμενη τετραετία. Εμπιστευτείτε με σε αυτόν τον τομέα. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όταν ασχολούμαστε σοβαρά με δύσκολα προβλήματα μπορούμε πάντα τελικά να βρίσκουμε τις κατάλληλες λύσεις.